Αντιδράσεων σε περιφέρεια Κρήτης, Δήμο Χερσονήσου, Επιμελητήριο Ηρακλείου και Φορείς του Νησιού προκάλεσε η απόφαση βόμβα της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου, η οποία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μονομερή ανάκληση των 55 στρεμμάτων εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών, όπου περιλαμβάνεται και το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο. Όταν έχουν μια λογική ότι θέλουν όλα να τα πουλήσουν, εμάς μας βρίσκει αντίθετους. Δεν έχουμε σαν Δημοτική Αρχή λάβει κανένα έγγραφο το οποίο να πιστοποιείται ο εκ νέου ενδιαφέρον της ΕΤΑΔ για την ανάκληση παραχώρηση των ακινήτων. Εφόσον όμως αυτό έχει δώσει αλήθειας, είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση, η πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο των Οικονομικών να μην συνομιλήσει με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι το οποίο ανήκει στην επιχειρηματική κοινότητα του Ηρακλείου της Κρήτης, θα έλεγα ολόκληρη, σε αυτό το εκθεσιακό κέντρο. Δεν δικαιολογείται έτσι καμία τέτοια κίνηση. Δεν το παραδίδουμε, διότι ανήκει στην τοπική κοινωνία. Το τελικό λόγο θα έχει δικαιοσύνη, δήλωσε ο πρόεδρος του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου και πρώην νομάρχης Δημήτρης Σαρής. Η επίμαχη έκταση τελεί υποπαραχώρηση προς την εταιρεία Ειρήνη μέχρι το 2025 και αξιοποιείται προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, με την εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου να ζητά πίσω τα 55 στρέμματα για την αξιοποίησή τους και να προτείνει μάλιστα στην περιφέρεια ότι θα βοηθήσει και τη μεταστέγαση του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου σε άλλο ακίνητο. Αύριο έχουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα έχουμε, θα πάρουμε μια απόφαση ότι εμείς δεν συνεννοούμε στην παραχώρηση. Θεωρούμε ότι ανοίγει στην κοινωνία της Κρήτης, έχει πληρώσει η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και έχει γίνει ο χώρος. Περιμένουμε την τελική πρόταση ποια θα είναι από πλευράς της ΕΤΑΔ και θα έχουμε μια συνάντηση με το Διευθύνων Σύμβουλο σύντομα. Μέσα στα 55 στρέμματα βρίσκεται και ένα τμήμα πολύ σημαντικό του Δημοτικού Σχολείου Γουρνών. Εκτιμούμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση πρέπει να το ξανασκεφτεί. Τη στιγμή που αναπτύσσεται η Αμερικάνικη βάση, υπάρχει βάσιμο αίτημα για ένα αντάλλαγμα για την τοπική κοινωνία που το έχει ανάγκη για να καλύψει ζωτικές τις ανάγκες. Θέλουν να τα πουλήσουν όλα, σχολίασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος θα εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του σε συνάντηση που θα επιδιώξει άμεσα με τον Διεθνό Σύμβουλο της ΕΤΑΔ. Δεν είναι μόνο το κέρδος να βρούμε πόσο θα πάρουμε, να δούμε πόσα χρήματα έχουν βάλει οι τοπικοί φορείς για να γίνει αυτός ο χώρος. Και υπάρχουν θέματα κοινωνικά, υπάρχουν θέματα αναπτυξιακά, υπάρχουν θέματα οικονομικά. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Δεν κάνουμε πίσω, δήλωσε ο Γιάννης Έγκος, ο οποίος επιδιώξει συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών. Εδώ βλέπουμε ότι μας τα παίρνουν πίσω και σε άλλη περιοχή της Ελλάδας, όπου κατάγεται ο κύριος Κραμαλής, βλέπουμε ότι εκεί παραχωρούν εκτάσεις πρώην στρατοπέδων. Η ανισότητα αυτή στην οποία αναφερθήκατε μπορεί να είναι εμφανής. Εμείς σαν τοπική κοινωνία όμως θα κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν κάνουμε πίσω από αυτό και εκτιμούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να επανακαθορίσει τη στάση της, διότι δεν χρειάζεται ούτε έκρηξη με την τοπική κοινωνία. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο μας ανήκει. Έτσι μας ανήκει, θεωρώ, και αυτό πρέπει να το πάμε μέχρι τέλος.